Μπορεί οι χειμερινές εκπτώσεις να έχουν μπει στη ζωή μας από τις 9 Ιανουαρίου, εν τούτης περιορισμένοι ήταν σήμερα οι καταναλωτές στο Ρέθυμνο που προχώρησαν σε στοχευμένες αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις καλές τιμές που παρουσιάζουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης που προαιρετικά ήταν σήμερα ανοιχτά. Ο αίθριος καιρός που επικράτησε το πρωί στο Ρέθυμνο, συνδυαστικά με την ακρανάπαυση της Κυριακής, έβγαλαν τον κόσμο από τα σπίτια του, ενώ δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που έκαναν τη βόλτα τους στην αγορά και εν συνεχεία κατέληξαν σε ένα κατάστημα εστίασης για να απολαύσουν τον καφέ τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου από την εκπτωτική περίοδο είναι μεγάλες, καθώς όλοι ποντάρουν στην αύξηση του τζίρου στα ταμεία τους. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές μας? Μια χαρά. Πώς είναι, πώς είδατε την αγορά μας, είστε από εδώ καταρχάς? Δεν είμαι από εδώ πέρα, η αγορά είναι μια χαρά. Καλές τιμές, ευχάριστος κόσμος. Βρήκατε αυτό που ψάχνατε? Βεβαίως, βεβαίως. Ζυπλούν. Πήγαμε σε 2-3 μαγαζιά, καταλήξαμε μετά πίσω σε ένα. Αγοράσατε κάτι? Αγοράσαμε, ναι. Για εσάς? Ναι. Τι? Διάφορα μπιχλιμπίδια, σκουλαρίκια, αξεσουάρ, τέτοια διάφορα. Οι τιμές καλές? Καλές. Για καφέ, για καφέ. Την αγορά την είδατε καθόλου? Περάσαμε το δρόμο, δεν σταματήσαμε κάπου. Δεν σας κέντρισε κάτι το ενδιαφέρον? Κυριακές έχουμε άλλες μέρες να ψωνίζουμε. Πάντοτε η πρώτη Κυριακή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η συνέχεια της βδομάδας που έχουν κατέβει για να τσεκάρουν τις τιμές τους. Η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει πολύ ότι έχουμε πια πλέον κοινωνικές εκδηλώσεις, οπότε ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία και ιδιαίτερα η γυναίκα να κατέβει στην αγορά να ελέγξει και επίσης να αγοράσει. Και αυτό είναι το πολύ θετικό της όλης κατάστασης. Η έρευνα αγοράς εκ μέρους των καταναλωτών είναι το κύριο χαρακτηριστικό της περίοδου, την ίδια στιγμή που τα ποσοστά των εκπτώσεων, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδεισης, είναι σημαντικά. Η εμπορική του Ρεθύμνου, μιλώντας για το θετικό πρόσημο που είχε η περίοδος των εορταστικών ημερών που προηγήθηκε, στρέφουν τώρα το βλέμμα τους και στις καρναβαλικές εκδηλώσεις που είναι πρώτων πυλών, ελπίζοντας πως θα καταφέρουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα έσοδά τους. Το πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Βλέπω δηλαδή μια διάθεση και τα Χριστούγεννα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στο Ρέθυμνο. Ωραία είναι η αγορά, έχει ωραία πράγματα, πολύ ωραία μαγαζιά έχει. Το Ρέθυμνο μας αρέσει και έρχομαστε συχνά από το Ηράκλειο. Έχετε ψωνίσει από εδώ? Πολλές φορές. Σήμερα? Ψάχνω. Και σήμερα ψάχναμε κάτι να ψωνίσουμε, δεν βρήκαμε μέχρι τώρα, αργότερα δεν ξέρω. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι η ψαλίδα μέχρι να αρχίσει η θερινή περίοδος να μην αφήσει μεγάλα ανοίγματα οικονομικά στους συναδέλφους μου. Από εκεί και πέρα το καρναβάλι σίγουρα θα βοηθήσει. Όχι τόσο στο λιανικό εμπόριο, όσο πια πλέον στο χονδρικό εμπόριο. Τι εννοώ? Ότι τα άρματα για να κατασκευαστούν χρειάζονται πολλά υλικά. Σημαίνει ότι δουλεύοντας στο χονδρεμπόριο θα δουλέψει και το λιανεμπόριο κάτω από άλλη συνθήκη. Για μας αυτό είναι μία μείωση της ψαλίδας της οικονομικής. Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τα τέλη Φεβρουαρίου, δίδοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους σε προσιτές τιμές, μιας και τα ποσοστά των εκπτώσεων τουλάχιστον μέχρι στιγμής κυμαίνονται από 20% έως και 50%, με προοπτική αύξηση του ποσοστού όσο περνούν οι μέρες.